γενικά εμείς σαν σωματείο προεπολών είμαστε πολύ ικανοποιημένοι όσο αφορά την κίνηση. Το θέμα με τις τιμές, εμείς έχουμε μια σταθερή ποιότητα η οποία ανταποκρίνεται στη τιμή την οποία πουλάμε εμείς το προϊόν, τα αρνιά και τα κατσίκια. Θεωρώ ότι πήγε πολύ καλά το πάρκο. Φέτος η τιμή του Οβελία, κατσικάκι και αρνάκι. Ήταν και μάθη από 12,5 μέχρι και 13,5. Mm-hmm. Σε σχέση με πέρσι είναι... Ήταν λίγο πιο φθηνά από πέρσι. Mm-hmm. Α, μειωμένη τιμή ήταν πέρσι. Μειωμένη. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τα παράγωγα για τη μαγειρίτσα, για τα αυτά υπόλοιπα... Αυτά ήταν η ίδια τιμή με το, mm-hmm. κατσί και το αρνί. Άρα λοιπόν... Πολύ ίδιες οι τιμές και πιο χαμηλά και δεν είχαμε κανένα θέμα έτσι ιδιαίτερο. Οι ποσότητες μειώθηκαν σε σχέση με πέρσι, κύριε Καμπούρη? Οι ποσότητες έχει να κάνει με το πόσο μεγάλη, γιατί πόσο μεγάλα τα άτομα θα είναι η παρέα, το σπίτι, πόσα άτομα θα φιλοξενήσει και όλα αυτά. Mm-hmm. Εκεί παίζει μεγάλο ρόλο η ποσότητα. Δεν νομίζω ότι έχει μειωθεί. Ίσα-ίσα ήταν και Πάσχα, είναι Πάσχα που μαζεύονται πάρα πολλοί κόσμος, δημιουργούνται μεγάλα τραπέζια, οπότε οι ποσότητες είναι ικανοποιητικές. Αυτά τα οποία ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες για αρνιά Porsche, αρνιά Fiat και ούτω καθεξής, πώς τα σχολιάζετε ως πρόεδρος του σωματείου? Θεωρώ ότι μας αντικατοπτρίζει όσον αφορά τα αρνιά τα Porsche, γιατί εμείς είμαστε μαγαζιά στη μέρα για να πουλάμε Porsche αρνάκια. Οπότε θεωρούμε ότι ήταν μας αντικατοπτρίζει. Υπέρ. Είναι υπέρ για μας αυτό. Πόσο σημαντικό είναι ο Σεραίος να έρθει να αγοράσει αρνί και κατσίκι από τα κρεοπολία? Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εμείς το προσέχουμε όλο τον χρόνο, έχει εμπιστοσύνη σε εμάς και όπως λέει και η παλιά παράδοση, ότι πρέπει να έχεις ένα κρεοπόλιο, ένα μανάβι και ένα ψαρά για να πας να ψωνίζεις και να είσαι ικανοποιημένος για όλο τον χρόνο. Ευχές για το Πάσχα. Εκ μέρους του Σωματείου Κρεοπολών Ομού Σερών θα ήθελα να εκφράσω τις ευχές μου για καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.